Έχει ενδιαφέρον να διαβάζει κανείς τις πινακίδες στο δρόμο από Θεσσαλονίκη προς Χαλκιδική. Μπροστά από τα περισσότερα τοπωνύμια υπάρχει η λέξη νέα. Νέα Ηράκλεια, νέα Καλλικράτεια, νέα Σύλλατα, νέα Πλάγια, νέα Ποτίδεα, νέα Μουδανιά. Είμαστε 20 κυρίως οικισμοί, δημοτικές και τοπικές κοινότητες, εκ των οποίων οι 17 είναι προσφυγικά χωριά. Προέρχονται από την Ανατολική Θράκη, προέρχονται από τον Πόντο και προέρχονται από τη Μικρά Ασία. Πριν το 22, από την επανομή μέχρι τον Άγιο Μάμα, υπήρχαν μόλις 5 ορεινοί οικισμοί και χωριά. Μετά ήρθαν οι πρόσφυγες. Έρχονται στην κυριολεξία ξυπόλοιτοι. Με ανεβασμένα τα παντελόνια και οι γυναίκες κουβαλάνε τα παιδιά στην αγκαλιά και φοράνε ό,τι φοράνε. Δεν έχουν τίποτα άλλο στην κυριολεξία. Προσπαθούν να στείλουν σκηνές και είπαμε κατευθείαν με τη βοήθεια του κράτους, αλλά περισσότερο τη δική τους αξιοσύνη, στείλουν τις πρώτες προσφυγικές κατοικίες. Τον Μάιο του 1924, με την ανταλλαγή των πληθυσμών, οι 3.500 Καλλικρατιανοί εγκαταλείπουν την κομμόπολη τους στην Ανατολική Θράκη. Οι περισσότεροι, Έλληνες με μακραίωνη ναυτική παράδοση, έχουν καΐκια και καταφέρνουν έτσι να μεταφέρουν τις περιουσίες τους και τα υπάρχοντά τους στη νέα πατρίδα. Όταν φύγαμε, στα σπίτια μέσα δεν υπήρχε τίποτε. Τα είχαν πάρει όλα. Αξίζει να σημειωθεί ότι φεύγοντας, τα πρώτα αντικείμενα που βάλαν μέσα ήταν του Ναού της Οσίας Παρασκευής. Δηλαδή, τα ιερά. Οι πρόσφυγες που εγκαταστάθηκαν στην περιοχή έψαξαν εκείνα τα στοιχεία που θα τους έκαναν να μην ξεχάσουν ποτέ τον τόπο τους. Για τους περισσότερους, η πιο δυνατή ανάμνηση ήταν η θάλασσα. Αρχικά φτάνουν στο Καραμπουρνάκι και από εκεί ξεκινάει η αναζήτηση. Ζούσαν μέσα σε τόλ και μετέπειτα από εκεί 4 παλιοί Καλλικρατιανοί ξεκινήσαν με βάρκα από το Καραμπουρνάκι στον Θερμαϊκό κόλπο για να βρουν ένα σημείο το οποίο θα έμοιαζε με την παλιά Καλλικράτεια. Βρήκαν το σημείο το σημερινό. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα γιάρια και ο λόφος, όπως είναι εδώ στην Καλλικράτεια, είναι και στην παλαιά Καλλικράτεια. Είναι όντως ίδια η απόσταση Καλλικράτεια Θεσσαλονίκη και παλαιά Καλλικράτεια με Κωνσταντινούπολη. Είναι περίπου 35 χιλιόμετρα. Για τους επισκέπτες στη Νέα Καλλικράτεια είναι ίσως η πρώτη παραλία της Χαλκιδικής. Για τους Καλλικρατιανούς όμως, εδώ είναι που ξαναβρήκαν μια τοποθεσία που τους θύμιζε τη χαμένη τους πατρίδα. Τα χρόνια που ακολουθούν, με πολλή δουλειά έρχεται η πρόοδος. Οι πρόσφυγες ασχολούνται με τη γεωργία και την αλιεία, γίνονται αμπελουργοί και έμποροι. Στα νέα πλέον Μουδανιά δημιουργούνται βιοτεχνίες αλλά και μικροβιομηχανίες. Πρόοδευσαν πάρα πολύ. Άρχισαν να δημιουργούνται μικρές βιοτεχνίες. Παραδείγματος χάρη βιοτεχνία αλιπάστων. Άρχισαν να δημιουργούνται βιοτεχνίες επεξεργασίας μεταξού. Το περίφημο μεταξουργείο στα Μουδανιά. Δημιουργήθηκαν όσα ανέβαιναν τα χρόνια και πηγαίναν προς τη δεκαετία του 50, άρχισαν να δημιουργούνται μικροβιομηχανίες. Η προσπάθεια των κατοίκων της περιοχής ανέδειξε και σημαντικές προσωπικότητες. Από την Καλλικράτεια είναι ο πρώτος αιρετός δήμαρχος της Θεσσαλονίκης Μινάς Πατρίκιος, ο μουσικοσυνθέτης Σταύρος Κουγιουμτζής, αλλά και ο πρώην δήμαρχος Θεσσαλονίκης Θεοχάρης Μαναβής. Από τα μέσα της δεκαετίας του 70 ξεκινάει η τουριστική ανάπτυξη της περιοχής. Η αρχή έγινε με έναν σεισμό. Όταν έγινε ο σεισμός της Θεσσαλονίκης, οι Θεσσαλονικείς είναι αυτοί οι οποίοι, επειδή είναι πάρα πολύ κοντά η περιοχή, πήκαν στη λογική, αγόρασαν οικόπεδα στη Χαλκιδική και από τότε αρχίζει η τουριστική ανάπτυξη. Σήμερα ο Δήμος Νέας Προποντίδας έχει 40.000 μόνιμους κατοίκους το χειμώνα και 400.000 το καλοκαίρι. Τα λιγοστά προσφυγικά σπίτια που έχουν απομείνει και οι διηγήσεις των μεγαλύτερων κρατούν ακόμα ζωντανές τις αναμνήσεις από τις χαμένες πατρίδες.